Υπάρχει μια πιθανότητα λοιπόν τις επόμενες 2-3 ημέρες να σχηματιστεί ένας μεσογειακός τροπικός κυκλώνας, όπως λέμε στη μετεωρολογία, στην κεντρική Μεσόγειο, ο οποίος θα εμφανίσει μια μετατόπιση προς τη χώρα μας. Θα τα δούμε όμως αυτά στην εξέλιξη της ανάλυσής μας. Ας ξεκινήσουμε όμως με τις θερμοκρασίες έτσι όπως καταγράφονται τώρα νωρίς το πρωί από τους μετεωρολογικούς σταθμούς. Θα δείτε λοιπόν ότι την περισσότερη ψύχρα προς το κρύο το έχουμε κυρίως προς τη βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα, προς την Ορεστιάδα, προς την περιοχή της Φλόρινας. Η Φλόρινα αυτή τη στιγμή καταγράφει μόλις 12 βαθμούς Κελσίου. Στο κάτω νευροκόπη της Δράμας είμαστε κοντά στους 17. Στην Ορεστιάδα είμαστε κοντά στους 18. Όσο βέβαια πηγαίνουμε νοτιότερα και μέσα στη θάλασσα αρχίζει και ανεβαίνει ο υδράργυρος. Παρατηρήστε ότι για την περιοχή της Κέρκυρας είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η Λάρισα. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η Θεσσαλονίκη. Και μέσα στο Αιγαίο προς τη Λίμνο, τη Λέσβο, προς τα Ψαρά, προς τη Χίο, προς τη Σκόπελο είμαστε κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλές θερμοκρασιακές τιμές για τώρα, βέβαια νωρίς το πρωί. Νότιότερα στο κέντρο της Αθήνας είμαστε κοντά στους 24 με 25, λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές. Έχουμε γύρω-γύρω από το Λεκανοπέδιο προς την Ανατολική Αττική, είμαστε κοντά στους 22 με 23. Νότιότερα προς την Κάσο βρισκόμαστε στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Πελοπόννησο, στην Τρίπολη βρισκόμαστε στους 17. Στην Καλαμάτα είμαστε στους 24. Μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές έχουμε αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, στο λιμάνι, 27 βαθμούς Κελσίου. Και μέσα βέβαια στο Αιγαίο είμαστε κοντά στους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου, τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές προς το Καστελόριζο. Θα πρέπει όμως και σήμερα να σταθούμε στον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως θα δούμε λοιπόν στον επόμενό μας χάρτη, έτσι όπως μας το δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Βλέπετε λοιπόν ότι και σήμερα πολύ δυνατοί βοριάδες θα σαρώνουν το Αιγαίο με εντάσεις στα 6 με 7 και προς τα βόρεια τμήματα ακόμη και 8 μποφόρ. Και βέβαια αυτοί οι άνεμοι, καθώς κινούνται μέσα στον ηπειρωτικό κορμό και κατευθύνονται προς τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, λειτουργούν σαν καταβάτες. Άρα λοιπόν και στη δυτική ηπειρωτική χώρα ανεβάζουν τις εντάσεις τους κοντά στα 5 μέχρι τοπικά ακόμη και 7 μποφόρ. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι μεγάλο τμήμα της χώρας μας, της ηπειρωτικής χώρας, βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο κινδύνου, δηλαδή στο κίτρινο χρώμα. Τοπικά προς τα ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα βλέπουμε ακόμη και το πορτοκαλί χρώμα προς την περιοχή της Αττικής, που είναι πολύ υψηλός κίνδυνος, προς την περιοχή της Εύβοιας και βέβαια μέσα στο Αιγαίο προς το ανατολικό, βορειοανατολικό Αιγαίο και τη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα. Πρέπει να δείξουμε και σήμερα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι ξηρή η ατμόσφαιρα, έχουν προηγηθεί αρκετές ημέρες χωρίς βροχοπτώσεις και άρα λοιπόν σε συνδυασμό με τις θερμοκρασιακές συνθήκες που επικρατούν και τους έντονους ανέμους, είναι αρκετά εύκολο να ξεκινήσει και να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη στους επόμενους μας χάρτες για σήμερα Τρίτη. Όπως είδατε και προηγουμένως, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού βέβαια θα είναι δυνατοί βοριάδες, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, αλλά και στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Οι άνεμοι αυτοί, βόρειο-ανατολικοί άνεμοι, κατέρχονται από την οροσειρά της Πίνδου και λειτουργούν σαν καταβάτες. Είναι αρκετά ξηροί και θερμοί άνεμοι, άρα λοιπόν και πάλι εδώ υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Κατά τα άλλα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές, με λίγες όμως τοπικές συννεφιές, κυρίως στα κεντρικά ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και βέβαια προς τη βόρεια Κρήτη. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα προσεγγίσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες προς τη δυτική ηπειρωτική χώρα, την περισσότερη δροσιά στα ανατολικά και μέσα στο Αιγαίο, εξαιτίας βέβαια και των μελτεμιών. Για την περιοχή της Αττικής, το κύριο χαρακτηριστικό και εδώ θα είναι οι δυνατοί βοριάδες, κυρίως στα πιο ανατολικά τμήματα, δηλαδή προς τον νότιο Εβοϊκό, προς το Κάβο Ντόρο, προς το κόλπο της Καρύστου, 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Δυνατούς βοριάδες όμως θα έχουμε και μέσω Σαρονικό, κοντά στα 5 τοπικά και 6 μποφόρ. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί, λίγες τοπικές συννεφιές στα ανατολικά και βόρεια, και ο υδράργυρος κοντά στους 32, ίσως για λίγο και 33 βαθμούς Κελσίου, με βάση τα πιο κεντρικά, δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα. Και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες όμως τοπικές συννεφιές. Εδώ οι άνεμοι μέσα στο Θερμαϊκό θα πλέουν από διάφορες διευθύνσεις και μάλιστα προς το απόγευμα θα επικρατήσει ένα νοτιοανατολικό ρεύμα με εντάσεις κοντά στα 3 με 4 μποφόρ. Παρατηρήστε ότι στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη θα επικρατούν και εδώ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι και ο υδράργυρος κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Ανατολικότερα προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και το βόρειο βορειοανατολικό Αιγαίο και εδώ το κύριο χαρακτηριστικό οι πολύ δυνατοί βοριάδες προς το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Θα προσεγγίσουμε τα 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ, λίγες τοπικές συννεφιές και ο υδράργυρος στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, με βάση βέβαια εσωτερικές περιοχές αργά το μεσημέρι. Και νοτιότερα προς τη Ρόδο, προς το Καστελόριζο, τις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο και εδώ η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί μαζί βέβαια και με τους βοριάδες, με εντάσεις στα 6 με 7 μποφόρ. Πιο εξαστρεμμένοι θα είναι οι βοριάδες προς τη θάλασσα του Καστελόριζου, δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τα 4 τοπικά και τα 5 και ο υδράργυρος στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές προς το εσωτερικό της Λίμνου, κοντά στους 33 και προς το Καστελόριζο. Εκεί περιμένουμε την περισσότερη ζέστη. Τώρα, για να δούμε λίγο την εξέλιξη, γι' αυτό λοιπόν που είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, παρατηρήστε λοιπόν στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου ότι έχουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό που εδώ και αρκετές ημέρες στροβιλίζεται στα νοτιότερα τμήματα της Ιταλίας, βλέπετε εδώ με τις συμπαγές συννεφιές.
Αυτό το σύστημα, καθώς βρίσκεται πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις που αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλες θερμοκρασιακές τιμές, επειδή έχει προηγηθεί το καλοκαίρι και οδηγούμαστε προς τη λήξη του, παίρνει συνεχώς ενέργεια και τροφοδοτείται λοιπόν από αυτήν εδώ την περιοχή, με αποτέλεσμα συνέχεια αυτό το βαρομετρικό χαμηλό να βαθαίνει, καθώς περιστρέφεται γύρω-γύρω από τον εαυτό του. Αυτή λοιπόν είναι η πιθανότητα, καθώς αυτό το σύστημα θα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά, βορειοανατολικά τμήματα, να βαθύνει ακόμα περισσότερο και να προσεγγίσει λοιπόν τα επίπεδα ενός Medicane, όπως λέμε, δηλαδή ενός τροπικού μεσογειακού κυκλώνα. Που σημαίνει θα πέσει σημαντικά η πίεση στο κέντρο του, θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους και βέβαια θα φέρει πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Ακόμα όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση και το σημαντικότερο δεν ξέρουμε τι τροχιά θα ακολουθήσει αυτό το σύστημα. Τα χθεσινά προγνωστικά στοιχεία το δώσανε να πλησιάζει στα δυτικά τμήματα της χώρας μας. Πάμε λοιπόν να δούμε την προσομοίωση στον επόμενο μας χάρτη. Βλέπετε χαρακτηριστικά εδώ. Περιμένουμε τη μεγαλύτερη κυκλονογένεση προς τα νότια τμήματα της Ιταλίας και σιγά σιγά λοιπόν αυτό το σύστημα που θα λάβει τροπικά χαρακτηριστικά φαίνεται να μετατοπίζεται προς τα ανατολικά και να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας μας. Αναφερόμαστε κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά παράλια. Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα, πιθανούν και προς το νότιο-νότιο-δυτικό Ιόνιο. Εκεί λοιπόν περιμένουμε να φτάσει σαν ένα Medicane, αν τελικά καταφέρει και δημιουργηθεί. Στη συνέχεια, βέβαια, καθώς θα περάσει πάνω από τον υπηρωτικό κορμό της χώρας μας, θα εξασθενήσει γιατί δεν θα έχει πλέον να λάβει ποσά υγρασίας και περισσότερες ενέργειας από την ξηρά. Άρα λοιπόν θα διαλυθεί και θα έρθει σαν ένα βαρομετρικό χαμηλό, αρκετά βέβαια ισχυρό, πάνω από τον υπηρωτικό κορμό της χώρας μας. Να δούμε λοιπόν κλείνοντας και τους χάρτες βροχοπτώσεων από τα μετρολογικά μας μοντέλα, πώς δηλαδή προσομοιώνεται αυτή η κατάσταση. Βλέπετε τώρα με τους χρωματισμούς. Οι βροχοπτώσεις αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα νότια τμήματα της Ιταλίας. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να μετατοπίζονται προς τα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά και θα προσεγγίσουν λοιπόν και τη χώρα μας από την Πέμπτη το απόγευμα, κυρίως τη νύχτα της Πέμπτης και την Παρασκευή. Παρατηρήστε ότι σιγά σιγά αυτό εδώ το σύστημα αρχίζει και πλησιάζει τα δυτικά τμήματα της χώρας, δηλαδή το κεντρικό και νότιο Ιόνιο και τα δυτικά παράλια. Θέλει μια προσοχή, είναι μια εξέλιξη την οποία βέβαια την παρακολουθούμε. Και θα δίνουμε συνέχεια πληροφορίες με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία έτσι όπως διαμορφώνονται ώρα με την ώρα και μέρα με τη μέρα.